Αγαπητοί μου φίλοι, το Πάμε Διακοπές για ακόμη μια φορά ταξιδεύει. Ελάτε μαζί μου να πάμε σε ένα από τους πιο γνωστούς τουριστικούς προορισμούς στην Ελλάδα. Ελάτε μαζί μου να πάμε Χαλκιδική και να γνωρίσουμε τα πιο hot σημεία για αυτό το καλοκαίρι. Πολύγυρος λοιπόν είναι μια καταπληκτική πόλη που συνδυάζει τόσο τα πλεονεκτήματα του αστικού περιβάλλοντος, από την άλλη γειτνιάζει με το Χολομόντα. Σε ένα τέταρτο από το σημείο που βρισκόμαστε, ο επισκέπτης μπορεί να βρίσκεται στο πανέμορφο δάσος του Χολομόντα και να περιηγείται μέσα στην πλούσια χλωρίδα και πανίδα της περιοχής, και φυσικά σε 5 λεπτά με το αυτοκίνητό του να απολαμβάνει ένα θαυμάσιο μπάνιο στην παραλία της Καλύβης ή στην Γερακινή ή στη Μεταμόρφωση. Έχουμε παραλίες οι οποίες πλέον αναπτύσσεται τουρισμός εξαιρετικός, θα έλεγα. Έχουμε ήδη 2 πεντάστερα ξενοδοχεία στην περιοχή μας, που αυτά προσελκύουν πλήθος κόσμου, και βεβαίως η πόλη του Πολυγύρου είναι φιλόξενη, όπως σας είπα, και έχει πληθώρα σπιτιών αναπαλωμένων να αισθανθούν τη γοητεία του 18ου-19ου αιώνα και να απολαύσει αυτά τα πλεονεκτήματα της ζωής στο περιβάλλον. Ένας τουρίστας πάντα φυσικά ψάχνει να βρει κάτι σύμπο που πάει Χρήστο. Τα σημαντικότερα σημεία, τα πόνι που λέω εγώ, τι πρέπει να δει. Πίσω μας είναι ένα σημείο αυτό. Πού βρισκόμαστε και τι άλλο μπορούμε να δει. Λοιπόν, στο σημείο που βρισκόμαστε είναι Εξιβρύσεις. Είναι το πιο γνωστό σημείο του Πολυγύρου εξαιτίας αυτού του χαρακτηριστικού των Εξιβρύσεων που θα δείτε, οι οποίες ρέουν συνέχεια νερό όλο το χρόνο, όλο το 12μηνο. Από εκεί και πέρα θα σας πω το συνήθες τουριστικό, ας πούμε, εντός εισαγωγικών πακέτο το οποίο απολαμβάνουν οι τουρίστες που σταματούν τα λεωφορεία τους σε αυτό το σημείο. Ξεκινούν λοιπόν κάνοντας μία βόλτα στο πεζόδρομο, περνούν από τον Μητροπολιτικό Ναό, κατευθύνονται προς το Δημαρχείο όπου υπάρχει το άγαλμα του Ρωσοτέλη. Το Δημαρχείο όμως από μόνο του είναι αρχιτεκτονικά ένα εξαίρετο κτίσμα. Δεξιά και πάνω και κάτω από το Δημαρχείο υπάρχουν οι αναπλάσεις και τα σπίτια τα οποία είναι τα σπίτια των αρχών του αιώνα και βεβαίως και παλαιότερα, γύρω στο 1850, αναδεικνύοντας αυτή την αρχιτεκτονική κληρονομιά του τόπου μας. Υπάρχουν περιμετρικά πάρα πολλοί ναίσκοι και εξοκλήσια τα οποία είναι απείρου κάλους και ομορφιάς, τα οποία όμως θα πρέπει, για να τα καταλάβει, θα πρέπει να ζήσει εδώ τουλάχιστον αφιερές 2-3 μέρες στον Πολύγυρο.
someone who can help me. I'm not blind, but I can't see. Is there someone who can tell me where I find my place to be? Mama, help me, I'm not sure. Am I choosing the wrong road? I can't clearly see the signs, but I have to try. How could I get you off my mind? Η μεταμόρφωση ανέκαθεν ήταν το μπαλκόνι της Ιθονίας, ήταν η αρχή της Ιθονίας. Είναι ίσως το μόνο χωριό, το πρώτο χωριό, το οποίο ερχόταν οι Έλληνες από τη απόλυτη Μακεδονία και προποντός από τη Θεσσαλονίκη, ερχόταν 40 πούλμαν το 1950, 60, 70. Ίσως και γι' αυτό ήταν η αιτία να γίνει η πρώτη κατασκήνωση στην κεντρική Μακεδονία και Βόρειο Ελλάδος, να γίνει στη μεταμόρφωση της Χαλκιδικής. Είναι ένα κέντρο, είναι η αρχή της Ιθονίας, είναι ένα χωριό το οποίο έχει μηδέν υγρασία. Δηλαδή, για παραθέρηση και προπαντός για οικογενειακή παραθέρηση είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει. Δηλαδή, ένας τουρίστας που θα έρθει ξένος είτε Έλληνας στη μεταμόρφωση, θα μπορέσει, αυτό που λέω πάντα εγώ, να μείνει στη μεταμόρφωση και να κάνει τη βόλτα του στις γύρω περιοχές. Είναι αυτό ακριβώς αντιπροσωπεύει η μεταμόρφωση. Είναι το κέντρο. Μπορεί από εδώ να κάνει και θρησκευτικό τουρισμό. Δηλαδή να πάει στα γύρω μοναστήρια όπως έχουμε εδώ και από εδώ μπορεί να φύγει μέσω Ουρανούπολης ή και μέσω Όρμου Παναγίας να πάει να κάνει το γύρο του Αγίου Όρους και μάλιστα και να μείνει εκεί πέρα, γιατί όχι, και να γυρίσει. Δηλαδή είναι ένα χωριό το οποίο τα έχει όλα. Εκτός από τις παραλίες της μεταμόρφωσης που είναι πολύ γνωστές, έχουμε και τις παραλίες τις ωραίες που είναι του Αηγιάννη στην Νικήτη, η Καλόγρια, η Τρανία Μούδα στον Όρο Παναγίας, είναι ο γύρος της Ιθονίας, το Κρυαρίτσι, η Σάρτη, το Καλαμίτσι και όλη η Ιθονία, όλο το δεύτερο πόδι. Εδώ έχουμε γύρω στα 1200 ενοικιαζόμενα δωμάτια. Επίσης έχουμε 5 ξενοδοχεία. Και από τα 5 ξενοδοχεία, τα 3 είναι σχεδόν πεντάστερα. Είμαστε στην αρχή του δευτέρου ποδιού της Ιθονίας. Μια Ιθονία η οποία φημίζεται πάρα πολύ για τις πανέμορφες παραλίες της και τις καθαρές της παραλίες, όπως και κυρίως για πιο οικογενειακές διακοπές. Αρχή Ιθονία σημαίνει περίπου μία ώρα από το αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης και πολύ πιο εύκολη πρόσβαση όσον αφορά το οδικό κύκλωμα, είτε μέσω Πολυγύρου είτε μέσω Μουδανιών. Μάλιστα. Είμαστε σε μια περιοχή στην οποία μπορεί κάποιος να κάνει απόδραση και προς το πρώτο πόδι, πολύ εύκολα, προς το δεύτερο όπου βρισκόμαστε, αλλά ακόμη να πάει και στην Αμουλιανή, το ωραίο νησί της Χαλκιδικής που είναι στο λεγόμενο τρίτο πόδι. Μια περιοχή η οποία φημίζεται για την πολύ μεγάλη της παραλίας έκταση, για τα καθαρά της νερά. Μια περιοχή η οποία φημίζεται επίσης γιατί είναι η αρχαία Σερμίλη, όπου εδώ στα Ψακούδια υπήρχε αρχαίος πολιτισμός εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ξεκινώντας από την αρχαία Όλυθο, φτάνοντας στην αρχαία Σερμίλη, και σε μια περιοχή η οποία ουσιαστικά είναι το πρώτο μπάνιο, θα έλεγα, και από την περιοχή του Πολυγύρου, αλλά αν θέλετε γενικά και από την πόλη της Θεσσαλονίκης. Βέβαια, για όλα τα βαλάντια, γιατί η περιοχή έχει πάρα πολλά ενοικιαζόμενα δωμάτια και πολύ καλά, οικογενειακές επιχειρήσεις που προσφέρουν άρεστη φιλοξενία, αλλά και πολύ μεγάλες μονάδες από τα 5 αστέρια μέχρι και το 1 αστέρι, ένα πολύ μικρό ξενοδοχείο. Άρα λοιπόν έχει όλη την γκάμα. Και μια γκάμα η οποία είναι σχεδόν στο κύμα, που είναι πάρα πολύ βασικό για την καλοκαιρινή περίοδο, και μια γκάμα η οποία δίνει τη δυνατότητα, σαν στάση αναμονής, να πάει από εδώ κάποιος μία ώρα προς την Κασάνδρα, μία ώρα προς την Ιθονία και αντίστοιχα να κάνει ό,τι θέλει σε περιήγηση, ακόμη και στον ορεινό όγκο της Χαλκιδικής. Το κομμάτι που αγαπάμε όλοι μας, και οι Έλληνες και οι ξένοι φυσικά, γαστρονομία, φαγητό,
πιάτα όμορφα, ωραίες γεύσεις, θα πάρει από την νομίζω ότι και η Χαλκιδική, όπως και η χώρα μας στο σύνολο, έχει πραγματικά βελτιωθεί απίστευτα στο θέμα της γαστρονομίας. Το βλέπουμε σε κάθε μικρό ή μεσαίο ή μεγάλο ταβερνάκι, σε ένα εστιατόριο πολυτελείας. Και αυτό που μας κάνει ιδιαίτερη εντύπωση και εμάς τα τελευταία χρόνια είναι ότι όλοι οι ξένοι και οι Έλληνες, βέβαια, αλλά κυρίως οι ξένοι, αναζητούν αυτή τη διαφορετικότητα γαστρονομίας που δεν έχει άλλο σημείο στην Ευρώπη. Ούτε στην Ιταλία, ούτε σε άλλα σημεία. Άρα λοιπόν, σίγουρα καλύπτουμε και γαστρονομικά αυτό το κομμάτι, αν θέλετε, των διακοπών και πείσουμε όλα τα βαλάντια. Έχουμε φύγει από τον πολύ καιρό, αγαπητοί μου φίλοι, και τώρα πάμε στο Δήμο Σιθώνιας, όπου εκεί πέρα θα κάνουμε μια μεγάλη στάση στην πρωτεύουσα του Δήμου, που είναι φυσικά η Νικήτη, με παραλίες, πολύ ωραία παραλιακή, θα έλεγα εγώ, για τη βόλτα σας το βράδυ για φαγητό, αλλά και γενικώς να περάσετε μια πολύ ωραία μέρα. Και μετά θα συνεχίσουμε για τις γνωστές παραλίες του μεσαίου πεδίου της Χαλκιδικής. Ελάτε μαζί μου, το πάμε διακοπές, συνεχίζετε. Is there someone who can help me? I'm not blind, but I can't see. Is there someone who can tell me where I find my place to be? Mama, help me, I'm not sure. Am I choosing the wrong road? I can't clearly see the signs, but I had to try. I got carried away, that don't mean I won't get back one day. When I doubt myself, I hesitate. What would mama say? Mama say, mama say, tunnel is no end to your way. Mama say, mama say, you're gonna be okay. But you're helping me to see. If I'm on a dangerous mission, I am sure you rescue me. Mama, help me, I'm not sure. Am I choosing the wrong road? I can't clearly see the signs, but I had to try. I got carried away, that don't mean I won't get back one day. When I doubt myself, I hesitate. What would mama say? Mama say, mama say, tunnel is no end to your way. Mama say, mama say, you're gonna be okay.
φτάσει, αγαπητοί μου φίλοι, στην Ικίτη και όπως είναι λογικό φυσικά, όπως κάνουμε και πάντα στο Πατοπούμε, πρέπει να σας δείξουμε και τις παραλίες, μια και βρισκόμαστε καλοκαίρι και φυσικά η Χαλκιδική φημίζεται για τις παραλίες της. Αλλά μαζί μου λοιπόν να κάνουμε μια βόλτα στην ωραία παραλία της Ικίτης, όπου είναι πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη, έχει πολλά beach bar και φυσικά τι άλλο, έχει πολύ ωραία θάλασσα. Θα έλεγα πως η Ικίτη είναι ένας προορισμός ο οποίος μπορεί κάποιος να έρθει και να μείνει εδώ και να κάνει την εξόμισή του σε όλο το πόδι, το μεσαίο πόδι της Χαλκιδικής. Μια και εκείνη όλες τις παραλίες, είτε σε μικρούς κολπίσκους, είτε σε οργανωμένες παραλίες. Πρέπει να πούμε φυσικά πως το μεσαίο πόδι στη Χαλκιδική φημίζεται για τις παραλίες του. Βρισκόμαστε στη Χερσόνησο Σιθωνία, το μεσαίο πόδι της Χαλκιδικής. Η Νικίτη είναι η πόλη που ξεκινάει η Σιθωνία, είναι η έδρα του Δήμου Σιθωνίας και πέρα από την Νικίτη υπάρχουν τα χωριά Νέος Μαρμαράς, οι τοποθεσίες και κατοικήσιμες περιοχές Τορώνη, Σικιά, Σάρτη, για να επιστρέψουμε από την πίσω πλευρά της Χερσονήσου, όπου είναι ο Άγιος Νικόλαος, και ανεβαίνοντας λίγο πιο ψηλά είναι το τελευταίο χωριό της Σιθωνίας και του Δήμου Σιθωνίας, το Μεταγκίτσι. Είναι ένας πολύ γνωστός τουρισμός, γνωστός προορισμός, όχι μόνο για τους Έλληνες, αλλά και διεθνής προορισμός. Είναι γνωστός, πάρα πολύ γνωστός σε όλα τα Βαλκάνια, αλλά και σε όλη την Ευρώπη. Στη Σιθωνία μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα. Καταρχάς, είναι πάρα πολύ γνωστή για τις παραλίες της, για τις αμμουδιές της, για την καθαρή θάλασσά της κλπ. Να κάνεις μπάνιο λοιπόν. Κατά κύριο λόγο. Όμως δεν είναι μόνο αυτό. Έχουμε ένα ορεινό όγκο, Δραγουντέλης λέγεται στην τόπια διάλεκτο, Ήταμος είναι το βουνό, όπου είναι ομαλή περιοχή και υπάρχουν δρόμοι όπου είναι εύκολη η πρόσβαση όχι μόνο σε πεζούς αλλά σε ποδήλατα, σε μοτοσυκλέτες, σε αυτοκίνητο off the road. Έχεις δηλαδή τη δυνατότητα να περπατήσεις όλο το βουνό, τον Ήταμο, και να βρίσκεσαι σε σημεία που μπορείς να απολαύσεις την θέα τόσο του Τουρανέου κόλπου ή του κόλπου της Σιθωνίας όπως λέμε, όσο και του Συγκητικού ή κόλπου του Αγίου Όρος. Υπάρχουν δηλαδή σημεία που μπορείς να βλέπεις και τους δύο κόλπους. Να βλέπεις το Άγιο Όρος, να βρίσκεις τη Σιθωνία, να βλέπεις την Κασάνδρα και να βλέπεις μέχρι τη Σκιάθρα. Thank you.
χαρακτηριστικό των παραλιών της Σιθωνίας είναι ότι είναι πευκόφυτες ή ελαιόδεντρα. Μάλιστα. Στην κυριολεξία, στη θάλασσα. Να πούμε λίγο τις σημαντικότερες παραλίες. Οι σημαντικότερες παραλίες, ξεκινώντας από την Νικήτη, είναι στην πλάζα που βρισκόμαστε στην Νικήτη. Είναι μια πολύ μεγάλη πλάζα, έχει μια έκταση περίπου στα 1500 μέτρα, όπου υπάρχουν πολλά καταστήματα, beach bar, campings, ελεύθερος χώρος αν θέλεις να τοποθετήσεις τη δική σου ομπρέλα. Ένας χώρος πολύ μεγάλος και με πάρα πολύ καθαρή θάλασσα. Αμέσως μετά, ξεκινώντας πάντα από την νότια πλευρά της Χερσονήσου, της Σιθωνίας, είναι γνωστές παραλίες, η παραλία του Αγίου Γιάννη, η παραλία της Κουβιούς αμέσως μετά, η παραλία Καλόγρια, πάρα πολύ γνωστή παραλία, Σπαθιές, Ελιά, έχει πάρα πολλά ξενοδοχεία, έχει πολλούς κολπίσκους εκεί, η πάρα πολύ γνωστή παραλία τα Λαγόμαντρα, Τρυπόταμος και φτάνουμε στο Μαρμαρά. I look out to heaven, every star I see is mine. Only a fool could walk away from me this time. I look out to heaven, every star I see is mine. Συνεχίζουμε αγαπητοί μου φίλοι τη βόλτα μας, φυσικά που άλλου στη Χαλκιδική. Φύγαμε από το χωριό, μάλλον από την πόλη θα λέγα εγώ, Νικήτη, την πρωτεύουσα του Δήμου. Και σιγά σιγά κατεβαίνουμε. Φτάσαμε λοιπόν στο νέο Μαρμαρά, ένα σημείο που μπορεί κάποιος φυσικά να περάσει πολύ ωραία και το βράδυ, αλλά και φυσικά όλη τη διάρκεια της ημέρας. Γιατί περιέχει, μάλλον έχει καλύτερα θα πω, τις πιο ωραίες παραλίες αναφορικά στο μεσαίο πόδι, αλλά όμως και πολύ καλή θερινή ζωή. Ελάτε μαζί μου, βρισκόμαστε στο νέο Μαρμαρά, να δούμε μερικά πλάνα φυσικά από νέο Μαρμαρά και συνεχίζουμε για τις πιο ωραίες παραλίες της Χαλκιδικής. Just wanna feel you close, yeah, you. Can't take my eyes off you, oh, you. Can get me in the mood. Put your body on my body and just show me what you got. By the time we have our party, we turn magic into dust. I love it, baby, going nowhere. Don't you push it, baby, just calm down. Άλλη μια παραλία, αγαπητοί μου φίλοι, αρκετά γνωστή φυσικά στο μεσαίο πόδι της Χαλκιδικής, είναι οι Καβουρότυπες. Είναι μια μικρή παραλία με εκπληκτικά γαλανά νερά και θα έλεγα ένας χώρος μικρός για κάποιον που θέλει να κάνει ένα πολύ ωραίο μπάνιο σε εκπληκτική θάλασσα και φυσικά με υπέροχο χρώμα νερών. Ελάτε μαζί μου
πάμε πού αλλού, καβουρότρυπες. Αγαπητοί μου φίλοι, το Πάμε Διακοπές ταξιδεύει και συνεχίζουμε φυσικά πού αλλού προς Χαλκιδική. Βρισκόμαστε Χαλκιδική και κάνουμε μία στάση σε ένα από τα πιο ωραία σημεία για διακοπές, στο Σταυρό. Αγαπητοί μου φίλοι, το Πάμε Διακοπές φυσικά ταξιδεύει και πάντα ιδίως στη θερινή σεζόν.
θα ταξιδεύετε σε διάφορους προορισμούς. Τώρα εκεί που πηγαίνουμε εμείς, κάναμε μια στάση όμως πρώτα, μια μικρή στάση, αγαπητέ μου Χρήστο, σε ένα μέρος το οποίο μαζεύει κόσμο πάρα πολύ το καλοκαίρι και είναι πάνω στο δρόμο μας. Εμείς πηγαίνουμε προς Αμουλιανή, να καταλάβεις τώρα. Εντάξει. Αλλά όμως είναι γιατί να μην σταματήσουμε στο Σταυρό, όταν ήξερα Σταυρό Χαλκιδικής, στο Δήμο Βόλβης, εδώ που είμαστε τώρα. Γιατί παρατηρώ πως ο Σταυρός τελικά θα έλεγα πως είναι κάτι σαν μαγνήτης και σταματάει και έρχεται πολύ κόσμο, τουρίστες, ξένοι Έλληνες και γράφονται για αρκετό διάστημα. Είναι ένας φτηνός και κοντινός προορισμός, ναι, για πολλούς, και για τους Βαλκάνιους και για τους Σεραίους και για τους Θεσσαλονικίους, για όλη την περιφέρεια εδώ γύρω-γύρω. Μπορεί να καλύψει όλα τα είδη του τουρισμού που λέω πάντα εγώ, ας πούμε, και για ψυχολογικό και για ιστορικό και για γενικώς όλη αυτή η περιοχή εδώ πέρα. Υπάρχει γκάμα και για ψυχαγωγικό, ναι, γιατί υπάρχουν τα κέντρα διασκέδασης και τα εστιατόρια εδώ που μπορεί να περάσει καλά η νεολαία. Υπάρχει ο θρησκευτικός τουρισμός αυτή τη στιγμή μέχρι τις 13 του μηνός. Φιλοξενούμε εδώ στο Σταυρό την εικόνα της Παναγίας της Γερούσας από το Άγιο Όρος, από το Χιλαδάρι. Α, μάλιστα. Οπότε καλύπτουμε και αυτό. Βέβαια έχουμε τις παραλίες που είναι φανταστικές και είναι βραβευμένες με τις γαλάζιες σημαίες. Εκπληκτικές παραλίες. Εκπληκτικές, με χαμηλά νερά για να κάνουν και γονιές μπάνια. Είναι πολύ ωραίο. Έχουμε κάνει μια πολύ μικρή στάση, αγαπητοί μου φίλοι, στην Ουρανούπολη, όπου φυσικά θα καθίσουμε για λίγο εδώ πέρα μέχρι να πάμε απέναντι στην Αμουλιανή. Να πάμε απέναντι στην Αμουλιανή όμως, ακούστε με λίγο, από την Τρυπητή με το ferryboat, εντάξει. Και πριν πάμε και πριν πάμε απέναντι, πάμε να κάνουμε μια βολτούρα εδώ πέρα στην Ουρανούπολη. Καλό είναι, γιατί ξέρετε κάτι, πολλοί που περιμένουν το ferryboat για να περάσουν απέναντι, έχουν την Ουρανούπολη, τρώνε, κάνουν την μπανάκι τους, πίνουν το καφεδάκι τους. Αράζουν δηλαδή κανένα δύο και μετά πηγαίνουν απέναντι. Είναι πάρα πολύ ωραίο μέρος. Αυτή τη στιγμή είμαστε στον πεζόδρομο που είναι τα μαγαζιά, τα φαγάδικα, τα καφέ και γενικώς όλα αυτά. Ελάτε μαζί μου να πάρουμε εικόνες από Ουρανούπολη λίγο πριν πάρουμε το ferryboat και πάμε φυσικά πού αλλού απέναντι στην Αμουλιανή. I'm living out in LA. I try to
Πρέπει εδώ να πούμε ότι αν τυχόν θέλετε φυσικά να πάτε, λέμε τώρα, στο Άγιο Όρος, από εδώ φεύγετε, από την Ουρανούπολη, με τα καραβάκια κλπ. Τη διαδικασία πολλοί από εσάς την ξέρουν, αλλά όμως όσοι την ξέρουν, που δεν πιστεύω, παίρνετε την Ουρανούπολη και με το καραβάκι να περάσετε να πάτε στο Άγιο Όρος. Ο δικός σου ξεχάσετε το. Δύο προορισμοί, για Άγιο Όρος και για Μουλιανή. Εντάξει. Εμείς θα πάμε σήμερα Αμουλιανή. Φυσικά από την Ουρανούπολη, έχουμε πάει στο λιμάνι της Λυπητής, από εκεί πέρα πήραμε το φέρμπιντο για να μεταφερθούμε φυσικά πού αλλού, στην Αμουλιανή. Σε πολύ λίγη ώρα, σε ένα δεκάλεπτο το πολύ, θα είμαστε ακριβώς απέναντι και το πάμε διακοπές, θα σας ξαναγήσει σε ένα μικρό μένυσι, αλλά φυσικά πάρα πολύ ωραίο μέρος για διακοπές. Φυσικά στο πάμε διακοπές πηγαίνουμε στους προορισμούς και ένας από τους προορισμούς αυτούς είναι και η Αμουλιανή που έχουμε έρθει. Αμουλιανή, ένα μικρό νησάκι, το οποίο όμως μπορεί, θα έλεγα Μαρία μου, να φιλοξενήσει πολύ κόσμο και να, ο κόσμος που θα έρθει να περάσει καλά και να πάει σε πολλά μέρη. Όσο και φαίνεται αυτό απίστευτο, πραγματικά αυτό το νησί
Δεν παίζω το μέγεθος που λέμε πολλές φορές, είναι πολύ μικρό, αλλά όμως έχει διασκέδαση, φαγητό, γαστρονομία, μαγαζιά, να πάει σε αγορά. Τα λέω σωστά για όλα. Πάρα πολύ σωστά. Δηλαδή, άμα έρθει κάποιος στο Πράγμα Μαρία μου, τι πρέπει να κάνει και πρέπει να δει, πιστεύεις εσύ, ας πούμε, ως πιο ειδικός και κάτοικος της περιοχής? Πρώτα απ' όλα, όλοι πιστεύω ότι έρχονται για τις παραλίες που είναι μοναδικές. Πραγματικά. Αν και έχουν γυρίσει πολλές παραλίες και πολλά μέρη, σαν τις δικές μας νομίζω ότι δεν υπάρχουν. Πρέπει να πούμε πως επειδή το νησί είναι μικρό, μπορεί κάποιος ακόμα και με τα πόδια, όχι υπερβολικά, αλλά και με έχει, τα πόδια, να πάει από τη μία παραλία στην έχει άλλη. Έχει λιμανάκια πολύ μικρά, ναι, που μπορείς να κάνεις αν δεν έχεις αυτοκίνητο ή αν δεν θες να πάρεις το λεωφορείο ή το παϊτόνι που υπάρχει, μπορείς να πας σε 5 λεπτά. Έχει διάφορα λιμανάκια που μπορείς να πας και να κολυμπήσεις. Θα θεωρούσαμε ότι το νησί της Αμουλιανής είναι για οικογενειακό τουρισμό. Είναι. Ή γενικώς. Όλα, τα προσφέρει όλα. Γιατί πρώτον έχουμε πολύ ωραίο Λούνα Πάρκ από ό,τι είδατε. Ναι. Έρχονται πολλές οικογένειες. Οι θάλασσες, όπως σας είπα, είναι και ρηχά τα νερά, ώστε δεν υπάρχει φόβος για τα παιδιά. Παίζουν άφοβα. 10 λεπτά είναι με το ferryboat, υπάρχουν συνεχόμενα δρομολόγια. Είναι ανά 10 λεπτά, είναι δύο ferryboat μεγάλα. Ναι. Ανά 10 λεπτά πηγαίνουν έρχονται. Ο κόσμος πλέον δεν περιμένει στην Τρυπητή όπως άλλα χρόνια. Άρα έρχονται και για ένα καφέ. Δεν υπάρχει λόγο για ένα δηλαδή. Όχι, όχι. Αγαπητοί μου φίλοι, το Πάμε Διακοπές βρέθηκε σε έναν από τους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς. Βρεθήκαμε στο μεσαίο πόδι της Χαλκιδικής και φυσικά επισκεφτήκαμε και την Ουρανούπολη. Επίσης, πήγαμε και απέναντι στο νησάκι στην Αμουλιανή και φυσικά είδαμε πώς είναι κάποιος να κάνει διακοπές που αλλού στη Χαλκιδική. Πάμε Διακοπές! Συνεχίζουμε! Σε 3. Μαλλί, τέντα. Φίλοι μου φίλοι, το Πάμε Διακοπές βρέθηκε φυσικά στη Χαλκιδική. Πήγαμε στο μεσαίο πόδι. Πάμε. Πας καλά. Πας καλά. Χάντεψες, χάντεψες. Όχι γυαλιά, δεν κάνω γυαλιά. Δεν κάνω τα γυαλιά. Τα γυαλιά απογορεύονται, βγάλε τα γυαλιά. Βγάλε τα γυαλιά, γράφουμε τώρα και εγώ κανονικά. Για όχι. Άμα είσαι ανοιχτό το μικρόφωνο. Έχω ανοιχτό το μικρόφωνο, εγώ το κλεισέ. Ωραία, για. Ζώνη δεν φορά, ωραία. Φορά και ζώνη. Να μάθει σωστή πέρα, φορά και ζώνη. Πέρα δώσουμε καλά μαθήματα στον κόσμο. Ναι, ναι, ναι. Ζώνη ασφαλείας. Πάμε.